Προηγουμένως, οι κριτές είπαν ότι το ντύσιμο της Αμάντας μοιάζει πάρα πολύ με της Διονυσίας. Το ντύσιμο της Διονυσίας μοιάζει πάρα πολύ με της Αμάντας. Για να δούμε, έρχεται η Διονυσία Κούκκιου. Τελικά αυτό μοιάζει με τις Αμάντας, πιστεύεις? Θα το φορούσε? Μπορεί να το φορούσε, δεν ξέρω. Εύκολα. Εύκολα. Άρα... Εύκολα. Άρα εδώ υπάρχει μία σύμπνοια το λιγότερο. Πού πηγαίνεις, Διονυσία μου? Λοιπόν, εγώ πηγαίνω στο Μέγαρο Μουσικής να παρακολουθήσω χοροθέατρο. Τελεία. Τελεία. Βαθμολογήστε. Αυτό. Μιλάμε για απόλυτη συμφωνία τώρα, ε. Όλα τριάρια. Πολύ ωραία βαθμολογία. Μορτασία. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Επιτέλους κάτι διαφορετικό από σένα. Το μόνο που μπορεί να πρόσθετα είναι κάποια ζώνη να το κάνει λίγο πιο μεσάτο. Από εκεί και πέρα, πάνω από το σακάκι εννοούσα, αλλά δεν παρατήρησα ότι και εκεί θα έπρεπε ίσως να έχει κάτι. Ξέρεις γιατί δεν έβαλα ζώνη? Καταρχάς να πω, η φούστα είναι μιας φίλης μου από την Κύπρο σχεδιάστρια, να τα λέμε αυτά, γιατί έχουμε πολλούς καλούς σχεδιαστές και Έλληνες και Κύπριους. Τα περισσότερα κορίτσια την αναγνώρισαν, μπράβο τους. Την έχει ράψει πάνω μου και μου αρέσει πάρα πολύ αυτό εδώ που έχει και δεν ήθελα να το χαλάσω. Okay, εγώ για πάνω είναι κάτι σαν ζώνη αυτό, ναι, πραγματικά. Οπότε... Δεν ήθελα να το χαλάσω, okay, πραγματικά στο λέω. Δεν με ενοχλεί. Και μου αρέσει πάρα πολύ το ζιβάγκο με το τόσο μεγάλο κόσμημα που δίνει πάρα πολύ ένταση εδώ. Ναι. Πολύ καλή προσπάθεια. Ευχαριστώ πολύ. Γιατί δεν έβαλες και είναι και δικά μου. Γιατί εντάξει, θα μπορούσε να βάλει και κάτι παραπάνω. Π.χ. η ζώνη ή κανένα κόσμημα στα. Αφού σου είπαμε ότι η ζώνη έχει από μόνη. Επίτηδες το άφησα έτσι, αλλά. Ναι, εγώ από πάνω εννοούσα στην αρχή. Σκέφτομαι τι παραπάνω θα ήθελα. Γιατί έτσι μου φάνηκε. Ναι. Ξέρεις τι παραπάνω, ναι, έχω βάλει το κόσμημα. Έχω αυτή την υπέροχη φούστα. Για ίσως στα χέρια θα μπορούσες να βάλεις κόσμημα. Κι άλλα! Μα δεν έχεις κάτι. Έχει τα χρυσά κουμπιά. Εντάξει. Θεώρησα too much αυτό. Θα ήταν ωραίο. Όχι, δεν είναι too much. Εγώ νομίζω σκουλαρίκι θα ήθελα. Όχι, σκουλαρίκι. Ναι, ρε, σαν πέρλα κάτι τέτοιο, καταλαβες. Μικροσκοπικό. Ναι, μικρό, για να δένει λίγο και με το κολλιέ σου πάνε μαζί. Πολύ μικρό, κατάλαβες, για να δίνει κάτι. Θα έβαζες πέρλα με αυτό το κολλιέ? Όχι πέρλα, τύπου πέρλα κανονική, τύπου αυτό το στρογγυλά, δεν είναι? Ναι, 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 στρογγυλά. Τύπου το ίδιο σε μεταλλικό κάτι, λίγο πιο μικρό, απλά για να δένει. Ίσως να μ' άρεσε. Ναι, 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 ναι. Ωραίο θα ήταν. Ναι. Πολύ θα ήταν, βρε παιδιά. Όχι, ρε, μικροσκοπικό. Μικροσκοπικό. Πιστεύω ότι είναι τόσο ωραίο που προσπαθούν, ναι, να βρουν μια λεπτομέρεια να βάλουν. Και εγώ αυτό λέω, αλλά τώρα μια χαρά είμαστε. Πολύ ωραία όλα. Ωραία. Λοιπόν, νομίζω ότι είναι εύκολη η βαθμολογία, ο μέσος όρος αυτής δηλαδή, είναι 3. Σας μπορείς ευχαριστώ να πάει στους κριτές.